Η απόφαση της κυβέρνησης να αποτελειώσει τη Λάρκο, να απολύσει 200 περίπου εργαζόμενους στην περιοχή και 1.200 πανελλαδικά, δεν μπορεί να μας αφήσει ασυγκίνητους. Καθένας μας, μόλις έμαθε τις αποφάσεις της κυβέρνησης για μαζικές απολύσεις, έφερε τον εαυτό του στην ίδια θέση, γιατί όλοι μας είτε έχουμε απολυθεί, είτε ζούμε καθημερινά με την απειλή της απόλυσης. Καθένας από μας ζει την ανασφάλεια για το αύριο, το χτύπημα των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων, τα εργατικά ατυχήματα, την ακρίβεια που σήμερα τσακίζει, την καθημερινότητα που μας έχουν φτιάξει οι κυβερνώντες για να διασφαλίσουν τα κέρδη των μεγάλων ομίλων. Γι' αυτό οι εργαζόμενοι πρέπει να είμαστε όλοι μια γροθιά. Μέσα από τα σωματεία μας, την κοινή μας δράση, να παλέψουμε για τα δικαιώματά μας, για το δίκαιο μας. Ο αγώνας των εργατών της Λάρκο δείχνει το δρόμο και έχει ήδη κερδίσει πολλά. Όχι μόνο για τους ίδιους τους εργάτες της Λάρκο, αλλά για όλους εμάς που διδασκόμαστε ότι μόνο ο ενωμένος, ο ανυποχώρητος αγώνας μπορεί να έχει κατακτήσεις. Αυτό μας έχουν διδάξει όλους μας οι δικοί σας αγώνες στη Λάρκο, τόσο οι παλαιότεροι, το 77, το 81, όσο και ο τωρινός. Ο δίχρονος αγώνας σας που παρά τα σχέδια της κυβέρνησης και των επίδοξων αγοραστών σας, και σας κρατάει ακόμα στη δουλειά. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, οι εργαζόμενοι της Εύβοιας έχουμε υποστεί βαρύ πλήγμα από το κλείσιμο παραγωγικών μονάδων που οδήγησαν στο μαράζωμα ολόκληρων περιοχών. Τα έχουμε ζήσει με το Σκαλιστήρι, με την ΕΟΣΕΤ, με τη Σέλμαν, με τον Τζαούσογλου, με το Τσιμεντάδικο. Ξέρουμε πια πως όταν αυτοί που μας παρουσιάζονται ως ευεργέτες σε μια περιοχή δεν κερδίζουν όσαν θέλουν από τη δουλειά τους, τότε το κλείνουν το μαγαζί και πετάνε τον κόσμο στην ανεργία. Ξέρουμε πως για να πετύχουν τα σχέδιά τους, να μας έχουν του χεριού τους, προσπαθούν να μας διασπάσουν, γνωστό το παιχνίδι. Να μας χωρίσουν σε παλιούς και νέους εργαζόμενους, σε εργαζόμενους της Α ή της Β επιχείρησης, σε εργάτες ή όχι της επιχείρησης μιας περιοχής. Προσπαθούν συνεχώς να μας πείσουν πως αν δεν μιλάμε, αν δεν διεκδικούμε, μπορεί και να βολευτούμε. Η πείρα μας όμως μας δείχνει πως μόνο ο ενωμένος εργαζόμενος λαός μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις τα δικαιώματά του στη δουλειά και τη ζωή με δικαιώματα.